χαιρετισμό θα απευθύνει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Μετόπου Κομμουνιστικής Νεολαίας Ιταλίας και υποψήφιος ευρωβουλευτής στο Κομμουνιστικού compagne, Κόμματος compagne. Ιταλίας, Λορέντζο Λα. Sostenitori e sostenitrici dell'ACNE e del KKE, vi saluto a nome di tutto il fronte della gioventù comunista. Ha un significato particolare oggi parlare qui ad Atene ad un evento organizzato dalla gioventù comunista in vista delle elezioni europee. Αγαπητές συντρόφισσες και αγαπητοί σύντροφοι, υποστηρικτές της ΚΝΕ και του ΚΚΕ, εκ μέρους όλου του Μετόπου Κομμουνιστικής Νεολαίας, μεταφέρω το χαιρετισμό μας. Έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα να μιλάω εδώ στην Αθήνα, σε μια εκδήλωση της ΚΝΕ μπροστά στις ευρωεκλογές. Η νεολαία σήμερα είναι ο βασικός στόχος της προπαγάνδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζεται στη νεολαία σαν η μεγάλη ευκαιρία. Κάθε χρόνο στα πανεπιστήμια οργανώνουν τις λεγόμενες Ευρωπαϊκές Εβδομάδες με δεκάδες επίσημες εκδηλώσεις. Αυτές τις μέρες η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί σε δεκάδες σχολεία και πανεπιστήμια της Ιταλίας μια καμπάνια για την ψήφο στις ευρωεκλογές και την ενίσχυσή της. Μας αποκαλούν γενιά του Εράσμους και μας λένε πως χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουμε δυνατότητες άγνωστες στις προηγούμενες γενιές. Εμείς αυτές τις ευκαιρίες τις γνωρίζουμε καλά. Η ανεργία των νέων δεν ήταν ποτέ τόσο υψηλή στις χώρες της Ευρώπης όσο σήμερα. Η ευελιξία και η κινητικότητα για τις οποίες μας μιλάνε σημαίνουν κατάργηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, διευκόλυνση των απολύσεών τους, έλλειψη μέτρων ασφάλειας στα εργοστάσια, εμπόδια για να χτίσουμε το μέλλον μας. Τα αντιλαϊκά μέτρα όλων αυτών των χρόνων διαλύουν τη δημόσια υγεία και την πρόσβαση σε αυτή για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Η δημόσια παιδεία, με όχημα τη μείωση της χρηματοδότησης, έχει μετατραπεί ολοκληρωτικά σε εκπαίδευση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μονοπωλίων και όχι των φοιτητών των λαϊκών στρωμάτων. Φυσικά δεν χρειάζεται να σας διηγηθώ εγώ το τι συμβαίνει στη χώρα σας, αφού τα λαϊκά στρώματα στην Ελλάδα είναι αυτά που έχουν χτυπηθεί από τα σκληρότατα αντιλαϊκά μέτρα. Αλλά μπορώ να σας πω ότι η κατάσταση της προλεταριακής νεολαίας στην Ιταλία δεν είναι ουσιαστικά η ίδια. Για τους νέους εργαζόμενους, τους μαθητές, τους φοιτητές, δεν αλλάζει η ουσία αυτής της κοινής κατάστασης που βιώνουν, ακόμα και αν ζουν σε μια χώρα, την Ιταλία, από την οποία προέρχεται ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και υπάρχει δηλαδή υψηλή εκπροσώπησή της στην ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Είναι δικιά μας υποχρέωση να δείχνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα όργανο στα χέρια των αφεντικών, στα χέρια του ταξικού εχθρού και πρέπει να την αντιπαλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις και να πούμε καθαρά πως μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει μέλλον για την νεολαία. Αυτές οι ευρωεκλογές είναι ένας σταθμός για να κάνουμε ένα ακόμα βήμα στο να συναντήσουμε νέους από την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα στους μαζικούς αγώνες. Στις 22 Φεβρουαρίου, στη χώρα μας, οργανώσαμε μεγάλη πανιταλική κινητοποίηση των μαθητών με συγκεντρώσεις και πορείες σε πάνω από 50 πόλεις. Πάνω από 100.000 μαθητές κατέβηκαν στον δρόμο σε όλη τη χώρα ενάντια σε ένα ακόμα πακέτο μέτρων που υποβαθμίζουν την παιδεία. Σε αυτές τις κινητοποιήσεις αναδείχθηκε ο ρόλος και οι κατευθύνσεις των ευρωενωσιακών νόμων που στερούν σε εκατομμύρια μαθητές μια ποιοτική παιδεία. Σήμερα πολλαπλασιάζουμε τις προσπάθειές μας. Οι ευρωεκλογές είναι ευκαιρία για να μιλήσουμε με χιλιάδες νέους, να αγωνιστούμε για να συνειδητοποιήσουν τη φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέτωπο κομμουνιστικής νεολαίας αυτή την περίοδο δίνει τη μάχη της προεκλογικής καμπάνιας του Κομμουνιστικού Κόμματος για τις ευρωεκλογές και παράλληλα, για πρώτη φορά, δίνει τη μάχη για τις εθνικές φοιτητικές εκλογές. Αυτό το μήνα θα μοιράσουμε πάνω από 500.000 ανακοινώσεις σε νέους και νέες στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στους χώρους δουλειάς, σε λαϊκές οικογένειες.
θα εξηγήσουμε ότι όποιος μιλάει για μεταρρύθμιση και βελτίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πουλάει αυταπάτες. Αυτή η υπόθεση δεν έχει καμία βάση στην πράξη. Είναι ένα κούφιο σύνθημα που λειτουργεί ως προσωρινή βάρκα διάσωση του καπιταλισμού, που καθυστερεί την ταξική συνειδητοποίηση των εργαζομένων και της νεολαίας. Με την κυβέρνηση Τσίπρα, τα λαϊκά στρώματα στην Ελλάδα νιώσανε στις πλάτες τους τι σημαίνει αυτός που λέει ότι θέλει να μεταρρυθμίσει την Ευρώπη, να διαχειρίζεται με καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Τα λαϊκά στρώματα στην Ευρώπη, ειδικά τα τελευταία χρόνια, δοκίμασαν και ξέρουν πως αστικά κόμματα οποιασδήποτε απόχρωσης, όταν γίνουν κυβέρνηση, υπηρετούν τα συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλίων. Η μόνη λύση για τα προβλήματά μας είναι να αναστρέψουμε την εξουσία των μονοπωλίων, να πάρει την εξουσία η εργατική τάξη για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού και σπάζοντας τις αλυσίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο διεθνισμός για μας σημαίνει να δίνουμε μάχες στην κάθε χώρα με βάση τους στόχους μας. Σήμερα, η παρουσία μου εδώ είναι η απόδειξη πως αυτό το χρόνο έχουμε ενισχύσει την προοπτική του κοινού αγώνα των κομμουνιστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πεπισμένη πως αυτός είναι ο κοινός δρόμος να περπατήσουμε και θα τον περπατήσουμε. Το κόμμα μας στην Ιταλία συμμετέχει στις εκλογές ακριβώς χάρη σε αυτό το επίπεδο του διεθνούς συντονισμού. Με αυτή την έννοια, η ψήφος στο Κομμουνιστικό Κόμμα στην Ιταλία, η ψήφος στο ΚΚΕ στην Ελλάδα, αποκτά ένα μεγαλύτερο νόημα. Η ψήφος στο Κομμουνιστικό Κόμμα της κάθε χώρας είναι η μόνη ψήφωνες ενός νέου για τα συμφέροντά του. Μια ψήφος όχι για να επιλέξει το πρόσωπο που θα διαχειριστεί αυτό το σύστημα, αλλά μια ψήφος για να ενισχύσει το Κομμουνιστικό Κόμμα, που είναι τα μόνα που δείχνουν στους εργαζόμενους και στην νεολαία την προοπτική ενός μέλλοντος διαφορετικού από αυτό της ανασφάλειας, της εκμετάλλευσης, της ανεργίας, της μιζέριας, του πολέμου, για το σοσιαλισμό. Μια προοπτική που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την είσοδο στο στίβο της οργανωμένης αγωνιστικής δύναμης των λαϊκών στρωμάτων. L'internazionalismo per noi significa combattere in ciascun paese per lo stesso fine, per il socialismo. Oggi ogni voto in più per il Partito Comunista in ciascun paese significa un rafforzamento per tutti i partiti comunisti in Europa che condividono questa prospettiva. Avanti nella lotta! Viva la lotta comune delle gioventù comuniste! Viva l'internazionalismo proletario! Viva il 9 maggio, giornata della vittoria dei popoli sul fascismo! Σήμερα, κάθε ψήφος παραπάνω για κάθε κομμουνιστικό κόμμα σε κάθε χώρα θα είναι η ενίσχυση για όλα τα κομμουνιστικά κόμματα στην Ευρώπη που έχουν κοινή προοπτική. Εμπρός στον αγώνα, λοιπόν. Ζήτω η κοινή πάλη των κομμουνιστικών νεολαιών. Ζήτω ο προλεταριακός διεθνισμός. Ζήτω η 9η Μάη, μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών.